Να κάνει μια βόλτα με το αλογάκι, ναι, πιθανότατα. Ναι, πέστε μου, όχι, παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Τα κάνετε εσύ τη ζωγραφική πάνω στο άλογο. Ωραία. Ναι. Παρακαλώ. Όχι, δεν ακούτε μάλλον τι σας λέω. Σας λέω ότι όλα αυτά γίνονται συνεχώς και ένα δεκάλεπτο από τους 10 μήνες που τη σκεφτόμαστε τα άλογα ήταν και αυτή η σχέση τη ζωγραφική. Το ακούτε αυτό ότι και βόλτες κάνουν και σχέση έχουν. 4 ώρες περνάμε κάθε φορά δίπλα στα άλογα. Με τα σανό τους κυλιόμαστε μαζί, παίζουν μαζί. Έχουν σχέση, κατανοούμε, και θα πει σχέση συνολική. Ναι. Η ένστασή μας δεν είναι ως προς την σχέση την κανονική που έχουν αναπτύξει και πολύ χαιρόμαστε τα παιδάκια με το άλογο. Είναι, η ένστασή μας είναι ως προς την ζωγραφική πάνω στο άλογο που εσείς πιστεύετε ότι είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης. Αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα, Χριστίνα, μου επιτρέπεις λίγο. Παρακαλώ, επειδή είναι η κυρία Τσέρτου στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία έχει κάνει και την καταγγελία, αν θέλετε, το σχόλιο της, εν πάση περιπτώσει. Καλό μεσημέρι, κυρία Τσέρτου, και σε εσάς. Με ακούει η κυρία Κατερίνα Τσέρτου. Να είστε καλά. Σας ακούω. Λοιπόν, ακούω τι λέει ο κύριος από την άλλη πλευρά. Και πραγματικά η εικόνα δεν είναι στην τηλεόραση για να δω. Μία εικόνα είναι 1000 λέξεις. Λοιπόν, τα ζώα είναι ζώντες οργανισμοί. Είναι αισθανόμενοι, έμψυχοι. Και τα παιδιά κάνουν ό,τι τους πούνε οι γονείς και οι δάσκαλοι. Θεωρώ ότι είναι άρρωστο αυτό που έγινε. Να παρακινήσουν τα παιδιά να επέμβουν, να σελγίσουν εντός εισαγωγικών πάνω σε ένα ξένο σώμα, και δεν έχει σημασία αν είναι άνθρωπος ή ζώο. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταλάβουν τα δικαιώματα των ξένων σωμάτων. Και λυπάμαι για αυτούς που παρακίνησαν τα παιδιά σε ένα τέτοιο έγκλημα. Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά, αλλά όπως λέει ο κύριος, εντάξει, να το βουρτίσουν, να το καθαρίσουν, να το ταΐσουν, να το χαϊδέψουν. Και μετά το παιδί αυτό, ήδη την έχουν κατεβάσει την αναρτησή τους και είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση, βέβαια το λέγανε αστειευόμενοι, ότι την επόμενη φορά θα βάψουμε, προφανώς εννοούσαν τον επιστάτη τους. Λοιπόν, το παιδί αυτό μετά θα βάψει τον μπαμπά του, τη μαμά του, το σκύλο, τη γάτα, τους τοίχους στον δρόμο. Οι επόμενες κινήσεις θα είναι οι εφόλες. Οι επόμενες κινήσεις θα είναι όλες οι κακοποιήσεις που βλέπουμε και αγωνιζόμαστε για αυτές. Γι' αυτό και ταράχτηκα πάρα πολύ χθες, γιατί κάνουμε μεγάλο αγώνα για τις κακοποιήσεις. Θα φτάσουν μέχρι να κάψουν και να κρεμάσουν ένα ζώο. Αυτή η γενιά είναι η γενιά στην οποία περιμένουμε και ελπίζουμε να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Οι κακοποιήσεις είναι πάρα πολλές. Μου επιτρέπετε, τώρα, κυρία Τσέκρου, αν ακούτε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Είστε παιδαγωγός ή υπάρχει κάποια παιδαγωγική νομοθέλεια? Κοιτάξτε λιγάκι, δεν είμαι παιδαγωγός, είμαι άνθρωπος. Βασικά είμαι δικηγόρος στη σύνταξη. Εντάξει. Αλλά ασχολούμαι πάρα πολύ με τα φιλοζωικά και από την άλλη πλευρά γνωρίζω τους νόμους. Τώρα μιλάμε για το ηθικό κομμάτι. Σαφώς. Και στο τέλος όλα αυτά την πληρώνουν τα ζώα. Και σαν δικαστική μορφή, δεν γνωρίζω ποιος είναι το όνομά σας, είναι απαράδεκτο. Ήταν ένας εξευτελισμός της τετράποδης ψυχής. Το ζώο είναι πίνακα ζωγραφικής. Και από αυτά τα παιδιά μετά θα περιμένουμε ένα καλύτερο μέλλον. Όπως είπε η κυρία Λαμπύρη πολύ σωστά, ένα άλογο καμβάς. Αυτό είναι και πολύ... λέτε επίσης ότι οι βαφές... Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Ναι, ναι. Και λέτε ότι οι βαφές δεν είναι τοξικές. Αν μη τι άλλο, είναι πολύ γελίο το επιχείρημά σας αυτό. Εγώ δεν έκανα. Τώρα, αυτή είναι η ηθική πλευρά όσον αφορά... Και να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τη θεραπεία με ζώα σε αμαία... υπάρχει η οργάνωση ΣΑΠΤΕΛΑΝ. Πρόσφατα είχε γίνει στο Θεαγένειο μία ημερίδα για τη θεραπεία με ζώα. Και εδώ ακριβώς, και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Πουθενά δεν είδα τέτοια μέθοδο. Τις φωτογραφίες ΣΑΠΤΕΛΑΝ... που αναρτήσαμε από τη Γαλλία τις είδατε, από τη Μοντλάν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι κάνουν στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Εγώ ξέρω ποιο είναι, όμως, αφού παρεμβαίνω. Τι σημαίνει ζώο. Αφήστε με λίγο, εγώ σας άκουσα, σας άκουσα. Ναι, και εγώ σας ακούω, σας ακούω. Εντάξει, εγώ μιλάω μόνο και μόνο αυτή τη φωτογραφία. Τα παιδάκια να πλησιάζουν ένα ζώο για να έρθουν κοντά του, σαν θεραπευτική αγωγή, κάνοντάς το καμβά και ζωγραφίζοντάς. Φυσικά το ζώο δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να αντιδράσει. Βέβαια θα μπορούσε να αντιδράσει και να κλωτσίσει κάποιο παιδάκι. Και ύστερα τότε θα είχατε μεγάλες ευθύνες. Αυτό είναι κάτι. Η σχέση που έχουν τα ζώα δεν μπορούν να αντιδράσουν, γι' αυτό και κάνετε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά. Και αυτό πολύ σχετικό είναι που λέτε. Είναι πάρα πολύ σχετικό. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί όπως και εμείς. Είναι η καλύτερη θεραπευτική αγωγή. Κυρία Τσέρτου, όπως και εμείς, έτσι και τα ζώα. Είμαστε όλοι απρόβλεπτοι. Δεν σας άκουσα. Γιατί δεν μοιάζει το πινέλο μας με το χάδι που περιγράφεται? Γιατί δεν είναι χάδι το πινέλο?
Αν ρωτάτε αυτό το πράγμα, συγγνώμη, αλλά δεν έχω να μιλήσω μαζί σας. Αν κάνετε αυτή την απλοϊκή και θες να μην εκπαστώ διαφορετικά ερώτηση ότι το πινέλο μπορεί να έχει την ίδια αίσθηση με χάδι, τότε και εσείς τα παιδιά σας, όταν θα θελήσετε να έρθετε κοντά τους, θα τα ζωγραφίσετε με ένα πινέλο, δεν θα τα αγκαλιάζετε. Μπορεί να κάνουμε και αυτό, σας ξαναείπα, αλλά μάλλον δεν ακούτε. Ξέρετε ότι με βούρτσες φροντίζουμε και απολαμβάνουν τα άλογα, το χάδι με τις βούρτσες. Μα δεν μιλάμε για τα άλλα όλα σα κάνετε, μιλάμε για το συγκεκριμένο γεγονός. Ωραία. Το οποίο θα πω μετά και τη νομική του. Ορίστε. Τα υπόλοιπα μας δίνετε συγχαρητήρια που κάθε μήνα πηγαίνουμε σε επαφή τα παιδιά με τα ζώα. Μας δίνετε τα εύχημα για αυτή τη δράση που την έχουμε σε αιτήσει. Εγώ δεν ξέρω τι κάνετε εσείς σαν παιδικό σταθμός. Εάν τα κάνετε αυτά, φυσικά σας δίνω τα συγχαρητήρια. Φυσικά. Αλλά το συγκεκριμένο και μόνο ήταν σοκαριστικό. Παιδικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε πώς γιόρτασε την ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου. Βγήκαν έξω τα παιδάκια και τα ήσανε αδέσποτα. Αυτό ναι, το συγχαίρονται, το χειροκρότησαν. Δεν γνωρίζετε. Εμείς υιοθετήσαμε. Τώρα, όσον αφορά, κυρία μου, το νομικό πλαίσιο, ότι είστε παράνομοι. Αδέσποτο, το ακούσατε. Εγώ θα μιλήσω τώρα για το νομικό πλαίσιο. Δεν έχουμε και πολλή ώρα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει νόμος που προστατεύει τα ζώα από τέτοιες ενέργειες. Ο νόμος αυτός είναι ο 4039 του 2012. Και αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ότι απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδου ζώου για ψυχαγωγικά παιχνίδια με σκοπό τη χρησιμοποίηση του ζώου. Προφανώς δεν γνωρίζετε τον νόμο. Γι' αυτό και εμείς θα κινηθούμε νομικά. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν αυτό που κάνατε ήταν σωστό ή όχι. Αντίστοιχα και εμείς και φυσικά να γίνει αυτό, το επιθυμούμε και εμείς, γιατί είναι στον χώρο των αλόγων, στον υπηκό όμιλο Βορείου Ελλάδος. Δεν τα φέραμε τα άλογα στα τσίρκο. Μα δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου, εμένα, σε ποιο χώρο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, τότε θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πέρυσι βγήκαν οι κτηνοτρόφοι και βάψανε τα πρόβατα και τα αρνιά. Γι' αυτό είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Πιο Βέβαια, παλιά είχαν βγάλει ένα σκύλο οι οπαδοί της ΑΕΚ και το βάψανε. Επίσης είχε γίνει θέμα. Έτσι θα πλησιάζουμε τα ζώα. Γιατί μας σχετίζετε με αυτό, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να σας πω, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Κυρία Τσέρτου, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δεν είναι πολύ ο χρόνος και απλά να κλείσω λέγοντας, κύριε Γλατζή, ότι ο κύριος Στεφανός θέλει να ακούσει συγχαρητήρια για το σταθμό μία, εγώ κρατώ μόνο για τον παιδικό του σταθμό, επιτρέψτε για όλα όσα κάνει. Εμείς όμως αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό εγώ θέλω να πω το εξής ολοκληρώνοντας. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε ότι αναγνωρίζουμε την καλή σας διάθεση και πρόθεση τα παιδιά να εξοικειωθούν. Προσέξτε τι θέλω να πω. Να εξοικειωθούν με τα ζώα που είναι το Α και το Ω. Από εκεί και πέρα όμως, πιστεύω, εκτιμώ, προσωπική εκτίμηση, έτσι, ότι ήταν ατυχέστατη η προσπάθεια αυτή προσέγγισης και έλξης και αγάπης, δημιουργία καλής σχέσης ανάμεσα σε ένα παιδάκι και σε ένα ζώο, να κάνει οτιδήποτε πάνω του πέραν των απαραίτητων, διότι αυτό που είπατε με τη βούρτσα επιβάλλεται να χτενίζουμε το ζώο, όπως χτενίζουμε το σκυλάκι μας, επιβάλλεται να το κάνουμε. Δεν αντικαθιστά το χάδι, είναι πρακτικό θέμα. Είναι άλλο πράγμα, συστρίζω το άλογο μου, είναι άλλο πράγμα, βάφω. Αλλά και οποιοδήποτε τρίτος να κινηθεί νομικά. Εμείς θα κινηθούμε νομικά. Να μείνουμε σε αυτά, σας παρακαλώ, κυρία Τσέρτου. Ήθελα απλά να το επισημάνουμε ως θέμα. Καλημέρα και στους δύο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Οι γονείς οι οποίοι, ας πούμε, εκ των υστέρων θα είδαν το αποτέλεσμα που προέκυψε μετά την πρωινή ενασχόληση των παιδιών τους, σίγουρα θα έχουν ένα προβληματισμό για αυτό που συνέβη. Παρότι μπορεί, ας πούμε, το συγκεκριμένο παιδικό σταθμό να είχε μια καλή πρόθεση, ας πούμε. Μα δεν υπάρχει ότι αμφιβολεί ότι είχε καλή πρόθεση. Αλλά ήταν μια στοχεία. Το ζωάκι είναι καλό, δεν αντιδρά, δεν είναι αυτό, να πάμε να το χαϊδέψουμε, να το. Εντάξει, τώρα αυτό όμως δεν είναι. Ήταν
ήταν λίγο, ναι, σκληρή εικόνα για μένα. Και άστοχο από την πλευρά και μην μπερδεύουμε τώρα για τους Ινδιάνους και αυτά που είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή μιλάμε για... Λοιπόν, πάμε σε μια ληστεία λοιπόν. Τώρα ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Νίκος Νικολόπουλος μένει μεγάλα χρονικά διαστήματα στην εξοχική του κατοικία στον Κάλαμο, στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. Πρόσεξε τώρα, Χριστίνα. Έλειψε και από εκεί μπήκαν στο σπίτι, ο συναγερμός δεν ενεργοποιήθηκε και έψαξαν να βρουν τη μαλφή και χρηματικό ποσό. Δεν βρήκαν μόνο αυτά, έχουν προκαλέσει φθορές στην οικία του. Από την άλλη όμως πήραν ένα μπουζούκι, το οποίο ήταν, είχε συναισθηματική αξία διότι ήταν δώρο ενός αγαπημένου φίλου. Κάτι τον οποίο έχει στεναχωρήσει και φυσικά η αστυνομία έχει πράξει τα δέοντα, έχει πάρει και αποτυπώματα και ευχόμαστε η Σπύρα, η οποία δημιούργησε αυτή την καταστροφή, όχι μόνο νομίζω στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οι κακοποίοι, να μπορέσουμε να βρούμε όλα αυτά. Αυτό που είπες, φαντάζομαι ότι για τον κύριο Νικολόπουλο αυτό που θα, είναι, θα τον έχει στενοχωρήσει περισσότερο απ' όλα, πέρα της φθοράς του σπιτιού, δεν το συζητάμε, είναι και το... Ναι. Το μπουζούκι. Πολύ δυσάρεστο. Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι τα πράγματα λοιπόν, θα είναι θετικά. Λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, άνεμος αλλαγής πνέει στην Ευρώπη. Πραγματικά. Και νομίζω φρεσκάρισμα. Ότι ένα φρεσκάρισμα. Και είχε ξεκινήσει γιατί από τους πρώτους 40 πρωθυπουργούς ήταν ο δικός μας, ο κύριος Τσίπρας. Όπως καταλαβαίνετε όμως, ο Σεμπάστιαν Κούρτς έχει βγει με συντηρητικό ποσοστό στην Αυστρία. Να σας πω κάτι, δεν μας πολύ αγαπά. Δηλαδή έχει κάνει κάτι δηλώσεις όταν είχαμε το σκληρό μνημόνιο και τον δονισμό. Φωτιά. Από την άλλη λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η νέα γενιά των 40 στην Ευρώπη. Θα βάλουμε και ένα αστερίσκο, διότι στον Καναδά είναι σε σύμβολο πρωθυπουργός. Θα το δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Πραγματικά ήταν λίγο ξέρ, κάνει τατουάζ. Όλοι είναι... οι νέοι παιδιά ηγέτες είναι πολύ ωραία παιδιά. Να τα λέμε αυτά. Και γιατί πολύ να προχωρημένοι, τα πούμε. Θα σου έλεγα. Και προχωρημένοι και ωραίες εικόνες. Πολύ όμορφα παιδιά είναι όλοι. Άντε, έχετε μέλλον. Ο 31χρονος Σεμπάστιαν Κούρτς, το κόμμα το οποίο αναδείχθηκε νικητής στις βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία, αναμένεται να γίνει ο νεότερος ηγέτης στον κόσμο. Μάλιστα, το κόμμα του 31χρονου πολιτικού όχι μόνο ήρθε πρώτο, αλλά με τον Κούρτς στο τιμόνι αύξησε κατά 7,6 ολόκληρες μονάδες το ποσοστό του σε σχέση με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2013. Ο Κούρτς γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου το 1986 και μεγάλωσε στο προάστιο Maidling, όπου διαμένει ακόμη. Ο Κούρτς είναι ψηλός, φοράει κολλητά κοστούμια, χτενίζει τα μαλλιά του προς τα πίσω και έχει το δικό του στυλ. Έγινε υπουργός εξωτερικών σε ηλικία 27 ετών, πριν καλά-καλά ολοκληρώσει τις σπουδές του στη νομική. Πάμε τώρα μέχρι την Ιρλανδία, όπου ο Λίο Βαράγκταρ εξελέγει πρωθυπουργός. Με αποτέλεσμα ο 38χρονος γιος ενός Ινδού μετανάστη να γίνει ο πρώτος ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός σε μια κάποτε αυστηρών ηθών καθολική χώρα και το νεότερο πρόσωπο που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα. Ας περάσουμε τώρα στη Γαλλία, όπου ο 39 ετών Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο νέος πρόεδρός της. Μάλιστα, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι λίγο νεότερος από τον Ναπολέα Βοναπάρτη, ο οποίος ήταν 40 ετών το 1848. Πάμε τώρα μέχρι την Εσθονία. Ο κεντρός Γιούρι Ράτας έγινε τον Νοέμβριο του 2016 πρωθυπουργός της χώρας στα 38 του χρόνια και διαδέχτηκε έναν άλλο πολύ νέο ηγέτη, τον Τάβι Ρούιβας, ο οποίος το 2014 είχε αναλάβει την εξουσία στα 34 του χρόνια. Αλλά και στο Βέλγιο, ο Σαρλ Μισελ ανέλαβε πρωθυπουργός το 2014, όταν ήταν μόλις 38 ετών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι και αυτή του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το 2015 στα 40 του χρόνια. Ας φύγουμε λίγο από την Ευρώπη. Και η μπλε σειρά και το υαλουρονικό και ο ρόστο σέρουμ με το χαβιάρι αλλά και η κρέμα ματιών με το χαβιάρι είναι η απόλυτη εγγύηση για τη φρεσκάδα, τη σφριγιλότητα, τη ζωντάνια του δέρματός μας, άρα τη συνολική εικόνα μας, άρα την καλύτερη ψυχολογία μας, άρα την καλύτερη ζωή μας. Τόσο απλά. Ξεκινάμε με το πρώτο και καλύτερο. Εδώ, το υαλουρονικό.
το ξέρετε, τα αγαπάτε. Και τα αγαπάτε για δύο λόγους. Γιατί είναι το προϊόν που και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πρόσωπό σας με τέσσερις σταγονίτσες, να προλάβει τις ρητίδες, να θεραπεύσει αυτές τις πρώτες, να βοηθήσει να το κάνει φρέσκο, ωραίο και ζουμερό, αλλά και μπορείτε να το πιείτε. Είναι και πόσιμο το συγκεκριμένο προϊόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να διαλύσετε 7 σταγόνες σε μισό ποτήρι νερό μία με δύο φορές την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες, εσείς θα κρίνετε πόσες φορές πρέπει, μία ή δύο φορές. Διαλύετε λοιπόν αυτές τις 7 σταγόνες σε μισό ποτήρι νεράκι, το πίνετε και είναι ένα μοναδικό προϊόν, διότι λιπαίνει τις αρθρώσεις, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι τριβές και να βελτιώνεται η κινητικότητά τους. Βεβαίως, ταυτόχρονα απορροφά τους κραδασμούς που ασκούνται κατά την κίνηση της άρθρωσης, μειώνει τις φλεγμονές, αλλά θα δείτε ακόμα και τη διαφορά στην εικόνα σας, στα μάτια σας, στην έκφρασή σας. Λάμπουν όλα. Πάμε στο δεύτερο προϊόν, το καταπληκτικό εδώ χαβιάρι μας, κρέμα ματιών. Εξαιρετικό, μοναδικό προϊόν, πραγματικά. Όπως σας έχω πει, λίγο, δεν χρειάζεται να γεμίζουμε, να βάζουμε μεγάλη ποσότητα. Λίγες σταγονίτσες είναι υπεραρκετές, γιατί είναι ισχυρότατες κρέμες και αποτελεσματικότατες. Είναι λοιπόν μια μοναδική κρέμα περιποίησης, σύσφιξης και ανόρθωσης για την περιοχή των ματιών. Ξέρετε, εκεί που αρχίζουμε και κάνουμε τις σακουλίτσες, τους μαύρους κύκλους, τις μικρές ρετιδούλες, το πόδι της Χίνας, το λεγόμενο, ή λίγη ξηρότητα. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται άμεσα και μοναδικά και απόλυτα με την υπέροχη κρέμα ματιών Eye Caviar Cream 19V69, μοναδική κρέμα. Ολοκληρώνω το δώρο της ομορφιάς με το υπέρ προϊόν εδώ, το υπέρ προϊόν που είναι η Caviar Lift Serum εδώ, είναι ένα serum δηλαδή για το πρόσωπο, για όλο το πρόσωπο. Όπως έχουμε πει, όλο το πρόσωπο δεν αρκεί. Προστατεύουμε και το πρόσωπο και το λαιμό και τον ντεκολτέ. Προσφέρει λοιπόν ένα αποτέλεσμα ανόρθωση στην επιδερμίδα, αυξάνει μακροπρόθεσμα τη σφριγγυλότητα και την ανόρθωσή της, βελτιώνει την υφή και την εμφάνισή της. Είναι μοναδική εμπειρία χαβιαριού. Ξέρουμε ότι είναι υπερτροφή το χαβιάρι, άρα δεν το συζητάμε. Το συστήμα ανεπιφύλακτα, μοναδική ευκαιρία, μοναδική τιμή, εξαιρετικά προϊόντα. Τώρα η παραγγελία σας 18338 για την Ελλάδα, 77776866 για την Κύπρο μας. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία για να κάνετε ένα εξαιρετικό δώρο στον εαυτό σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια, διότι είναι και ο Παναγιώτης εδώ και ο Σπύρος εδώ και θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο, θα μας δώσουν και ειδήσεις τελευταία στιγμή. Θα πάμε και στην Αμερική να δούμε τι γίνεται με τον Πρωθυπουργό. Όλα, όλα θα τα δούμε σε λίγο. Σιλουέτα και νοστιμιά πάει. Πάει. Χοιρινά μπιφτέκια εν Ελλάδη από άπαχο κιμά με μόλις 9% λιπαρά, από τα οποία 4% είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Χοιρινό εν Ελλάδη. Μοναδικά νόστιμο για τη διαφέρει διατροφή του. Τελευταία φάση του αγώνα. Η κεφαλιά. Είμαστε στο τελικό. Λοιπόν, Κυριακή, τελικό σπίτι σου. Ναι, όχι. Δεν γίνεται καλύτερα να το κάνουμε τη Δευτέρα. Τι? Κυριακή είναι ο τελικός. Ναι, αλλά τη Δευτέρα έχει έκπτωση στις μπύρες. Για να έχεις ό,τι θες, όποτε το θες, κάθε μέρα χαμηλές τιμές στα Lidl. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Τώρα στην Electronet, με όλες τις ηλεκτρικές κουζίνες και τα εντυχιζόμενα σετ IGE. Δώρο, μία μοναδική χύτρα ταχύτητας, πυραμίς κρώμα 8 λίτρων. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Το μεράκι είναι τρόπος ζωής. Είναι άποψη. Είναι ο τρόπος που ο Κωστής επιμένει να φέρνει κάθε πρωί καφέ και λουλούδια στη γυναίκα του. Είναι ο Σωτήρης, που επιμένει να γράφει με μολύβι και χαρτί όλο το βράδυ. Το μεράκι σου είναι αυτό που γεμίζει την ψυχή σου. Μπράβο, αυτός είναι καφές. Μπαμπά, θέλω να φτιάξω ένα διαστημόπλιο με το μπουκάλι του Φέρι, όμως δεν τελειώνει με τίποτα. Έχει μείνει πολύ ακόμα.
Δεν λέει να αδειάσει. Το Φέρι διαρκεί δύο φορές περισσότερο από το επόμενο σε πωλήσεις προϊόν, όμως δεν κοστίζει δύο φορές περισσότερο. Το Φέρι συμφέρει. Τύπη μας στο Parbreeze. Επισκευάστε το άμεσα στην Carglass. Τώρα στην Carglass, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σέτι αλοκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Κλείστε ραντεβού τώρα. Επισκευάζει η Carglass αντικαθιστά. Πού πήγε το κλειδί του θησαυρού? Το κατάπιε ο παπαγάλος. Κατάρα. Κάποια στιγμή θα το βγάλει. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Μη! Παρακλειδωρά! Παρακλειδωρά! Τον πήρε στο 11880. Αδικαλάκητας! 11880. Είναι φυσικό τα μαλλιά να χάνουν κάποιες φορές τη δύναμή τους. Γι' αυτό η Solgar δημιουργεί το Skin Nails and Hair. Μια αποτελεσματική φόρμουλα για δυνατά και υγιή μαλλιά, νύχια και δέρμα. Στα συμπληρώματα διατροφής Solgar. Φύση και επιστήμη στην πράξη. Αναζητήστε τώρα το πακέτο προσφοράς Skin Nails and Hair με έκπτωση 50% στη δεύτερη συσκευασία. Συγκριτιστά φιλέματα και η φιλοξενία στο σπίτι κάθε Έλληνα με τη συνεργασία.